Καλησπέρα σας. Μέχρι να μαζευτούν οι υπόλοιποι, θα βάλω πρώτα ένα βίντεο. SkyWay – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули SkyWay сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура SkyWay органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров SkyWay станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы SkyWay – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Ονομάζομαι Βίτσο Μαρία και θα αρχίσουμε την παρουσίαση σιγά-σιγά. Εσείς γνωρίζετε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως κάθε χρόνο σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, ενώ περίπου 20 έως 50 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίζονται. Γι' αυτό αυτή η εταιρεία έχει έρθει για να κάνει αυτή την αλλαγή, ώστε να αλλάξει αυτούς τους αριθμούς και να μην υπάρχουν τόσοι θανάτοι. Τώρα, γενικά, θα πω μερικά λόγια για την εταιρεία. Στο παρελθόν, άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από διαφορετικές στιγμές ονειρεύονταν να κατακτήσουν τον ουρανό. Σιγά σιγά αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε όταν ο άνθρωπος έφτιαξε τα πρώτα αερόστατα, έφτιαξε τα πρώτα αεροπλάνα κτλ. Καθώς και άλλα μέσα που βλέπουμε καθημερινά. Το επόμενο βήμα προς αυτή την εξέλιξη είναι και τα οχήματα. Έτσι,
Πριν από 100 χρόνια περίπου, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή που ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Όμως, έκανε ένα λάθος, διότι... έκανε το λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι η πραγματικότητα την οποία ο καλλιτέχνης προέβλεψε είναι πλέον η δική μας. Την οποία... βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους και σε λιμενικές περιοχές. Τα δύο πρώτα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με αυτά με τα σημερινά οχήματα, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας φυσικά. Και το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση που έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης αντιστέκεται στον άνθρωπο. Η επιμονή όμως του ανθρώπου, όπως γνωρίζετε, είναι έντονη, δεν σταματάει. Και είναι τόσο επίμονος ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει τόσο επίμονος, που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τα οχήματα είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, όπως πολλοί ειδικοί λένε, διότι όταν συνδέουμε ένα αυτοκίνητο με μία μπρίζα, συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία ορυκτά καύσιμα επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Και... επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, ο άνθρωπος προσπάθησε να σηκώσει τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου και δεν θα υπήρχαν προβλήματα με την τοποθέτηση δρόμων σε λάκους, δάση, λίμνες, ποτάμια. Όμως τελικά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, διότι η μεγάλη κατανάλωση υλικών και φυσικά τα έξοδα είναι κάτι σαφές και προφανές. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του
ανάποδο δρόμο έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία. Και συνεχίζεται πλέον στις μέρες μας στη Κίνα, όπου το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Και αυτή είναι η μόνη και η κύρια διαφορά. Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το λεγόμενο τελεφερίκ και δεξιά βλέπουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενιακού σχεδιαστή της Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος είπε «Δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών». Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δεύτερου επίπεδου. Γενικά, ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τις χορδές εδώ και πολλά χρόνια, είτε σε μουσικά όργανα, είτε σε εκτέλεση ακροβατικών, που βλέπουμε στις εικόνες. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου φαίνονται καθαρά αυτές οι δέσμες από σχηματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Συνολικά υπάρχουν 3 δομές γραμμής, όπου είναι η μιακαμπτή, η ακαμπτή και η εύκαμπτή. Εδώ, σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε την εύκαμπτη γραμμή και την ημιακαμπτή. Και εδώ είναι η άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Το ερώτημα που συχνά τίθεται από διάφορους, είτε αυτό πρόκειται να είναι ειδικοί, είτε απλοί επενδυτές όπως εμείς, είναι για το αν η μεταφορά χορδής μπορεί να λύσει αυτά τα χρόνια προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, αυτή η τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το πρόβλημα κατανάλωσης καυσίμου είναι η ίδια αντίσταση του αέρα, το οποίο και υπόκειται στους νόμους φυσικής. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη.
Εδώ φαίνονται τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Επίσης, άλλο ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται καθαρά το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα χρόνια προβλήματα. Εδώ ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Εδώ παρακαλώ δώστε προσοχή στα εικονίδια, διότι θα ακολουθήσουν slides με σχετικά διαγράμματα όπου η σύγκριση θα είναι καθαρή σύγκριση των μέσων μεταφορών. Σχετικά με τις κεφαλαιόβουχες δαπάνες. Σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Με την περιβαλλοντική μόλυνση. Φαίνεται καθαρά πόσο υψηλή είναι η περιβαλλοντική μόλυνση σε σχέση με τα άλλα οχήματα και της τεχνολογίας, της Skyway. Σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και σχετικά με την μεταφορική ικανότητα. Και τέλος, σχετικά με το κόστος μετάβασης και το χρόνο μετάβασης. Σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε τις εκδοχές μεταφορών μεγάλων εμπορευματοκιβωτιών καθώς και των μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που σχετίζεται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα είδη τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από την Κίνα. Χωρίς καμία αμφισβήτηση, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unisky String Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1,000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, καθώς και αστικά και υπραστικά, υψηλής ταχύτητας και υπερυψηλής ταχύτητας.
Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Όπου σε αυτή την περιοχή γίνεται κάθε χρόνο, πραγματοποιείται κάθε χρόνο το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία έχουν ήδη επενδύσει και να σιγουρευτούν τι πράγματι συμβαίνει. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο συγκεκριμένα στην Εμμυράτα της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, καθώς υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, τα οικολογικά σπίτια, καθώς και για χώμα το οποίο περιέχει μοναδικές γονίμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, που είναι μία νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Τώρα θα ανοίξω την δεύτερη παρουσίαση, που αφορούν τα νέα της εταιρείας. Το 2020 έγινε μία διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας που θα φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές το ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής, τα οποία θα είναι για τα βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn, το οποίο φτάνει συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η συνολική ταχύτητα φτάνει, η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο έχει χωρητικότητα για 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα
τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Univas, συνολικής χωρητικότητας 200 τόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίων και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και συνολική έκταση τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή του έργου και του project. Συνεχίζουμε να χτίζουμε στο Innovation Center της Σάρτζα. Δοκιμαστικό κέντρο επίσης βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, στο οποίο φοιτούν 50.000 φοιτητές. Και σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία σχεδιάζει, θέλει ουσιαστικά να δημιουργήσει και το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς για την συνέχιση του έργου. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες θα ξεκινήσουν το Μάιο του τρέχοντος έτους. Στο κέντρο δοκιμών λάβαμε την υψηλότητα Σέιχ Σουλτάν μπιν Μουάμεδ αλ Κασίμι, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων, κυβερνήτη της Σάρτζα. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφθηκε αντιπροσωπείες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας, όπου ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης Νέων. Η εταιρεία ετοιμάζει την πιστοποίηση για το ΕκοΣπίτι. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του τρεχόντος έτους. Ένα άλλο κομμάτι συνολικών 2,5 χιλιόμετρα θα ανοίξει τον Μάιο. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάμ. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο το πλανήτη, από ζεστά μέρη καθώς και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις. Και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Τώρα σχετικά με τα πιο πρόσφατα νέα. Στις 3 Μαρτίου στο Κέντρο Αναζήτησης και Τεχνολογίας στη Σάρτζα πραγματοποιήθηκε μία παρουσίαση για το Muhammer.com, ένα project το οποίο βοηθάει τους τουρίστες
να βρουν τρόπους να ξοδέψουν τον ελεύθερό τους χρόνο μέσω διαμονής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο εφευρέτης της εταιρείας Skyway ήταν επίσης παρόν σε αυτή την παρουσίαση. Στο άνοιγμα της ομιλίας του, ο Χουσέιν Αλ Μαχμούντι καλωσόρισε το Γιουνίτσκι και εξέφρασε την περηφάνειά του που είχε για την ανάπτυξη μεταφοράς χορδών στη Σάρτζα, Ριζίτς Πάρκ. Επίσης, στις 14 Μαρτίου, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube του Sharjah Ridges and Technology Park, όπου παρουσιάστηκαν τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει πλαίσια δοκιμών μεταφοράς χορδής. Και θα βάλω αυτό το βίντεο τώρα να παίξει. Για σήμερα έτσι τελειώσαμε, άμα θέλει κάτι μπορεί να πει κάτι στιγμή. Καλησπέρα επίσης και σε αυτούς που μπήκαν αργότερα και δεν τους είδα. Καλησπέρα. Την επόμενη Τρίτη θα ξαναπραγματοποιηθεί παρουσίαση. Ελπίζω να... να είναι πάνω όλα καλά. Και την Πέμπτη θα κάνει παρουσίαση και όλα που κοντάει. Οπότε... κάνει παρουσίαση για τους συνεργάτες και... Παρακαλώ να τη στηρίξετε. Καλό βράδυ, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Και ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα νέα για αυτή την πολυπόθητη τεχνολογία.